συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Είχατε στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου και εκπροσώπων από του Σπαρτάκου του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου. Κάτι νέο υπόθηκε? Ήταν μια συνάντηση η οποία προέκυψε και μετά το Μοναθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου υπόθηκε ότι θα γίνει κάποια συνάντηση για το θέμα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Αυτό που καταγράφηκε είναι ότι αναγνώρισε και ο Υπουργός τα προβλήματα, τα λειτουργία στα σοβαρά που έχει και το δικό μας το νοσοκομείο. Είπε ότι κάνει προσπάθεια με την αύξηση του επιδόματος άγωνης περιοχής να λειτουργήσει ως κίνητρο. Είναι μια προκήρυξη τώρα με 6 θέσεις γιατρών που είναι σε εξέλιξη. Μέχρι τον Νοέμβριο θα ξέρουμε αν έχουν υποβληθεί αιτήσεις. Είναι 6 ειδικότητες σημαντικές, αναισθησιολόγος, ΤΕΠ, ακτινολόγος, ΜΕΘ, νεφρολόγος, χειρούργος. Αυτές οι ειδικότητες που πραγματικά τις χρειάζεται αυτή την περίοδο νοσοκομείο. Βέβαια υπήρχαν και άλλες που δεν προκηρυχθήκανε, όπως τις καρδιολογίες. Αλλά είπε ο Υπουργός ότι θα υπάρξει και άλλη προκήρυξη το επόμενο διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εγώ τον ρώτησα τι θα γίνει εάν δεν γίνουν αιτήσεις για αυτές τις θέσεις. Είπε θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι είχαμε να δώσουμε φέτος, το δώσαμε. Αυτή ήταν η απάντησή του, από άποψη προφανώς οικονομική. Εντάξει, ούτως ή άλλως, πραγματικά, το Νοέμβριο θα έχουμε μια εικόνα αν βελτιώνεται η κατάσταση ή όχι. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα στο νοσοκομείο. Είχαμε και την παρέτηση, την αποχώρηση της διευθύντριας του ακτινολογικού, που είναι μεγάλη απώλεια για το νοσοκομείο, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ εδώ και 2 περίπου χρόνια, που είχε υπερβεί και το όριο συνταξιοδότησης. Και μένουμε πλέον με έναν ακτινολόγο. Από ό,τι φαίνεται, θα μείνουμε με έναν αναισθησιολόγο και θα γίνονται εφημερίες από άλλα νοσοκομεία, αλλά και πάλι 8 με 10 εφημερίδες θα συνεχίσουν να είναι κενές. Το νοσοκομείο είναι σε δύσκολη φάση. Μιλήσαμε με τον Υπουργό και για άλλα επιμέρους ζητήματα που αφορούν το υπόλοιπο προσωπικό. Είπε ότι θα βγει μια προκήρυξη, όχι προκήρυξη, θα εγκρίνει την πρόσληψη 1000 συμβασιούχων, επικουρικών νοσηλευτών, διοικητικού κτλ. Από εκεί το νοσοκομείο μας προσδοκά να πάρει κάποιον αριθμό θέσεων, έτσι ώστε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, να δοθούν κάποιες άδειες, να πάρουμε μια μικρή ανάσα για το υπόλοιπο προσωπικό. Και έγινε και συζήτηση και σε άλλους ζητήματα τεχνικά, όπως το ΤΕΠ, που τι χρειάζεται για την εξέλιξη και τα λοιπά, τα οποία συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει και περαιτέρω επικοινωνία να του πούμε τι ακριβώς ζητάμε για όλα αυτά τα επιμέρους θέματα. Οι συμβασιούχοι δεν φεύγουν, θα παραμείνουν κι άλλο ακόμα ένα χρόνο στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, για μονιμοποίηση είπε ότι μόνο μέσα από προκηρύξεις που γίνονται, το οποίο βέβαια είναι πολύ μικρός ο αριθμός αυτών που μονιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, το θετικό της συνάντησης είναι ότι υπήρξε μια πιο αναλυτική συζήτηση και μια ενημέρωση αμφίδρομη, καλύτερη από αυτή που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου, άμα αν θυμάστε, ο Υπουργός δεν είπε σχεδόν τίποτα ουσιαστικό. Είπε να γίνει μια μελέτη. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι όμως που και να αλλάζει τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που έχουμε σχετικά με την πορεία του νοσοκομείου και της υγείας. Πάντως η παρουσία του Δημάρχου, των εκπροσώπων από τα υπόλοιπα που έχουν παρατάξει, επιβεβαιώνει ότι σαν Άγιος Νικόλαος πάμε με μια ενιαία δυναμική και νεμοσία στη διοίκηση. Ναι, σίγουρα είναι πολύ θετική η παρουσία και του Δημάρχου και των Δημοτικών Παρατάξεων. Φάνηκε ότι συνολικά ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει το νοσοκομείο και την υγεία και ότι απαιτεί από την κυβέρνηση να υπάρχει καλύτερη δυνατή λειτουργία για το νοσοκομείο, και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται και στο επόμενο διάστημα.